Έχουν ενημερωθεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι στα σχολεία τους για τη νέα μορφή του μηχανογραφικού δελτίου. Έχει γίνει εξορθολογισμός των σχολών. Υπάρχουν αλλαγές όπως με τα τμήματα πληροφορικής τα οποία έχουν μεταφερθεί και στο τρίτο πεδίο. Νομίζω ότι τα παιδιά όταν θα έχουν το μηχανογραφικό στα χέρια τους θα μπορούν να κάνουν τις επιλογές που επιθυμούν. Είναι σίγουρο ότι μπορούν να υποστηριχθούν από τα κατατόπους και ΣΥΠ, τα κέντρα συμβουλευτικής και προσανατολισμού που υπάρχουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, και μπορούν να ζητήσουν φυσικά και τη συμβουλή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετά από αρκετά χρόνια έχουν και την εμπειρία και τη διάθεση να βοηθήσουν τα παιδιά. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα παιδιά και στα μαθήματα, απλώς φέτος έχουμε μόνο το καινούριο σύστημα και τα παιδιά θα δώσουν πανελλαδικές στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί, όπως και τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι θα δώσουν πρώτα τις ενδοσχολικές, όπως και το γνωρίζουν ήδη από το Φεβρουάριο που έκαναν τις αιτήσεις τους. Θα δώσουν πρώτα τις ενδοσχολικές, θα πάρουν απολυτήριο ή δεν θα πάρουν απολυτήριο, γιατί υπάρχει και η δυνατότητα να δώσουν αργότερα για να πάρουν το απολυτήριο. Και μετά θα δώσουν τις πανελλαδικές όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Εμείς είμαστε ήδη σε διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών και σε διαδικασία λειτουργίας του βαθμολογικού κέντρου εδώ στην Τρίπολη. Έχουν γίνει οι απαραίτητες προτάσεις, περιμένουμε τις αντίστοιχες εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να συγκροτηθούν και εκεί οι αντίστοιχες επιτροπές. Ο βαθμός του απολυτηρίου έχει εξαρτητοποιηθεί από την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά θα πρέπει να είναι ήρεμα και να δώσουν τις εξετάσεις όπως πρέπει και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επειδή ακριβώς οι ενδοσχολικές δίνονται νωρίτερα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι όλα τα παιδιά είναι προετοιμασμένα για αυτή την αλλαγή και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα κατευθύνουν ώστε να είναι όλα επιτυχημένα και να μην υπάρχουν προβλήματα. Ποιες σχολές αναμένεται φέτος να υπάρχει μικρή πτώση ή μικρή αύξηση των μορίων? Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς, ειδικά με τις αλλαγές εξορθολογισμού που έγιναν στο μηχανογραφικό δελτίο, και τα παιδιά έχουν πολύ περισσότερες επιλογές σε σχέση με την περσινή χρονιά, μια και έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ανάλογα και με το μάθημα που έχουν επιλέξει και τον προσανατολισμό, πολύ περισσότερες σχολές, πολύ περισσότερα τμήματα από την προηγούμενη χρονιά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε κατηγορηματικά να πούμε τι θα συμβεί με τις σχολές, εκτός από αυτές που πάντοτε μπορώ να σας το πω εκ των προτέρων, νομικές και ιατρικές και πολυτεχνικές, οι οποίες θα έχουν υψηλή ζήτηση. Από εκεί και πέρα, κανένας νομίζω δεν μπορεί να προδιαγράψει για το τι θα συμβεί με τα υπόλοιπα τμήματα. Τι θα ισχύει για τους μαθητές που θα δώσουν με το 10% φέτος? Δεν αφορά υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων. Αφορά κατόχους απολυτηρίου οποιοδήποτε τύπου λυκείου που έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έως 2 χρόνια πριν. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετέχοντες του προηγούμενου έτους και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία 2 χρόνια πριν. Ειδικά για τους υποψηφίους του 15-16, το ειδικό ποσοστό 10% αφορά και το παλιό και το νέο σύστημα εξέτασης. Η εισαγωγή γίνεται με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια. Εδώ θα μου επιτρέψετε να τονίσω και 3 άλλα σημεία που είναι πολύ βασικά για την ενημέρωση των μαθητών. Εάν κανείς δεν δήλωσε επιθυμία για τις αρχιωτικές σχολές, τις αστυνομικές σχολές, τις σχολές πυροσβεστικής ακαδημίας και τις σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού το Φεβρουάριο που έκανε την αίτηση, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων. Αυτό θα το βρει είτε στο σχολείο του, εάν έχει βγει η προκήρυξη, ή στα ΚΕΠ ή στο ίντερνετ μόνος του. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά μπορούν να κάνουν την αναζήτηση μόνα τους πια. Το ίδιο ισχύει και για τις σχολές φυσικής αγωγής. Αν ο υποψήφιος υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιολογητικά στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. Υποψήφιος που δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό. Μιλάω για τη δήλωση που έκανε το Φεβρουάριο.
Αν δήλωσε αλλά δεν προσέλθει στην εξέταση, θα αποκλειστεί απλώς από την εισαγωγή στα τμήματα που το απαιτούν αυτό το ειδικό μάθημα. Παράδειγμα, μουσική. Από τα τμήματα μουσικής. Τι ισχύει για τις επαναληπτικές εξετάσεις? Πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Στις πανελλαδικές θα έχουμε 2 θέσεις ανά τμήμα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων. Και ουσιαστικά είναι μία θέση ανατύπου λυκείου, δηλαδή μία θέση για το γενικό λύκειο και μία θέση για τα επαγγελματικά λύκεια. Να σημειώσω ότι φέτος και τα επαγγελματικά λύκεια σε ποσοστό 1% οι απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων μπορούν να συμμετάσχουν για μία θέση στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται φέτος και η πρόθεση όπως έχει διαμηνηθεί από το Υπουργείο Παιδείας είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ώστε τελικά η επαγγελματική εκπαίδευση να είναι ουσιαστικά ένας ισότιμος εταίρος του γενικού λυκείου, της γενικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφοι εισάγονται ουσιαστικά κατά 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά τμήμα σε ΑΕΗ πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες και στις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων ομοίως σε ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά τμήμα στα αντίστοιχα ΤΕΗ και στις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης και καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, αφού οι επαναληπτικές θα γίνουν το Σεπτέμβρη. Μαζί το καταθέτουν και οι απόφοιτοι των γενικών λυκείων και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ. Το καταθέτουν πριν γίνουν οι επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου. Ενώ οι απόφοιτοι των άλλων, αυτών που δίνουν κανονικά, καταθέτουν το μηχανογραφικό αργότερα από τις εξετάσεις. Φέτος έχουμε αυτή την αλλαγή, ώστε να βγουν τα αποτελέσματα αμέσως με βάση τις θέσεις που έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν τα παιδιά και να προχωρήσουμε γρήγορα τη διαδικασία, ώστε να εισαχθούν και να ξεκινήσουν κανονικά στο ακαδημαϊκό έτος. Κύριε Πετρόπουλο, να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό για τα πεπραγμένα που γίνανε φέτος στα λύκεια. Ποιες ήταν οι ελλείψεις, τα προβλήματα που αντιμετώπισε η δεύτερη βάθμια εκπαίδευση? Νομίζω ότι ξεκινήσαμε σχετικά πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είχαμε γρήγορη κάλυψη των κενών, κενά πάντα υπάρχουν και αυτό γιατί προκύπτουν αντικειμενικές ανάγκες της ζωής, όπως έχω πει, δηλαδή εγκυμοσένες, δυστυχώς θάνατοι εκπαιδευτικών, και νομίζω ότι κατά τη φετινή χρονιά μπορέσαμε σε αρκετά σημεία να καλύψουμε, να έχουμε πλήρη κάλυψη από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που προέκυψαν κενά, αυτά καλύφθηκαν ακόμη και πρόσφατα. Δηλαδή είχαμε προσλήψει αναπληρωτών ακόμη και τώρα για να καλύψουμε όσες ελλείψεις υπάρχουν, ειδικά πολλές φορές που προκύπτουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που το σχολικό έτος τελειώνει στις 10 Ιούνιου. Αλλά και για τα γυμνάσια, όπου φέτος το διδακτικό έτος παρατάθηκε κατά 3 εβδομάδες με μια διαφορετική διαδικασία. Επίσης, νομίζω ότι στην ειδική αγωγή καλύφθηκαν τα λειτουργικά κενά σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου με τρόπο διάφανο, δίνοντας στη δημοσιότητα τα λειτουργικά κενά, και απορροφήθηκαν περίπου 200 συνάδελφοι της ειδικής αγωγής. Εκτός από αυτούς όμως είχαμε και το μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής που κάνει το Υπουργείο Παιδείας σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε τμήματα ένταξης. Η φετινή χρονιά για την ειδική αγωγή ήταν συγκριτικά σε καλύτερα επίπεδα από τις άλλες, γιατί λειτουργήσαν 4 νέες σχολικές μονάδες σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες στελεχώθηκαν επαρκέστατα. Και επίσης είχαμε δεκάδες τμήματα ένταξης σε διάφορες περιφερειακές ενότητες που και αυτά στελεχώθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση φέτος έχουμε το διαφορετικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να κάνουν εγγραφές οι γονείς από τις 2 μέχρι τις 19 Μαΐου με σκοπό να γνωρίζουμε το Σεπτέμβρη ποιες είναι οι πραγματικά λειτουργικές μας ανάγκες, να το γνωρίζουμε νωρίτερα ώστε το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν όλα ομαλά, ακόμη και καλύτερα από φέτος. Στην επαγγελματική εκπαίδευση είχαμε την εισαγωγή της μαθητείας, ένα καινούριο θεσμό, όπου περίπου 100 απόφοιτοι επαγγελματικών λυκείων εργάζονται αυτή τη στιγμή σε δήμους
σε φορείς του δημοσίου αλλά και σε εταιρείες, το οποίο φανερώνει και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, και νομίζω ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου βάλαμε ένα στοίχημα και μέχρι τώρα πάμε αρκετά καλά σε αυτόν τον τομέα. Η μαθητεία διαρκεί 9 μήνες και όπως έχει πει το Υπουργείο Παιδείας θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος τον Οκτώβρη. Άρα νομίζω ότι και σε αυτόν τον τομέα πήγαμε αρκετά καλά. Για τους εκπαιδευτικούς, ξαναλειτουργήσε ουσιαστικά το ΠΕΚ, το Περιφερειακό Κέντρο Επιμόρφωσης, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ήδη έχουν γίνει 2 ημερίδες επιμόρφωσης, προετοιμάζουμε την τρίτη και υπάρχει μια πρόταση για συνεργασία με κάποιο τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό να γίνει και τέταρτη ημερίδα μέσα στη χρονιά, τη σχολική χρονιά. Από την επόμενη σχολική χρονιά έχει προγραμματιστεί ένας κύκλος επιμόρφωσης για την παιδαγωγική φρενέ που γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική, ώστε να μπορέσουμε και στους επόμενους μήνες να κάνουμε τέτοιες δράσεις που να ενισχύουν και την κεντρική επιμόρφωση στην Τρίπολη, αλλά και περιφερειακά, δηλαδή στις κατατόπιες περιφερειακές ενότητες. Το πρώτο πράγμα που λέω σε όλους είναι ότι αυτό είναι ένα από τα στάδια που έχουν αντιμετωπίσει στη ζωή τους και να το δουν σαν την πρώτη δυσκολία και όχι κάτι το οποίο θα καθορίσει τη ζωή τους. Ένα αυτό. Δεύτερον, στην επιλογή του μηχανογραφικού τους δελτίου δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ποιες ήταν οι βάσεις της προηγούμενης χρονιάς. Να πηγαίνουν με βάση αυτά που τα ίδια επιθυμούν να κάνουν στη ζωή τους και αφού κουβεντιάσουν είτε με τους εκπαιδευτικούς, είτε με τους γονείς τους, είτε με τους συμβούλους στα ΚΕΣΥΠ, με σκοπό να τα βοηθήσουν να διαμορφώσουν μία άποψη. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, δεν δουλεύουμε με το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά με το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε.